Λοιπόν, εδώ είμαστε, πέμπτο και τελευταίο μέρος. Προτελευταία ζωντανή σύνδεση από τις πολλές που πραγματοποιήσαμε και σήμερα. Ένα ξεχωριστό διπορικό πραγματοποίησε η εφημερίδα Νέα Κρήτη στον ιερό ναό του Αγίου Λουκά, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και εμείς έχουμε βάλει ένα τίτλο, καθώς θα συνδεθούμε ζωντανά και θα μιλήσουμε τον εφημέριο του ναού. Άγιος Λουκάς, ο ναός της ελπίδας των ασθενών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί, και οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, και έχουν βρεθεί στον ιερό ναό του Αγίου Λουκά, έχουν ανάψει ένα κεράκι, έχουν προσευχηθεί προκειμένου να επιστρέψουν υγιείς στα σπίτια τους. Πολλές οι ιστορίες που έχει διαχειριστεί εντός και εκτός εισαγωγικών και ο εφημέριος του ναού, ο πατήρ Μιχαήλ Πίσαρης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα. Την καλησπέρα μας, πατέρα Μιχαήλ. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σε εσάς και στην ομάδα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πήραμε πάσα, αν μου επιτρέψετε εσείς τον όρο, από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ο συνάδελφος, ο Νίκος ο Κοσμαδάκης, έκανε αυτό το παραντοποίησε το διπορικό και έκανε αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Αφιερωμένο βέβαια στον ιερό ναό του Αγίου Λουκά και σε εσάς. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια για τις πρωτοβουλίες σας. Φαντάζομαι έχετε γίνει αποδέκτης πολλών προσωπικών, όμορφων και ευαίσθητων ιστοριών με επίκεντρο ασθενείς του Παγνή. Όντως, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως προείπατε κι εσείς, ο ναός του νοσοκομείου μας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, είναι ένα λιμάνι ελπίδας. Έρχονται οι άνθρωποι εδώ να προσκυνήσουν, να πάρουν την ευλογία του Αγίου Λουκά μας και να τονωθεί η πίστη τους και να αφήσουν στην εικόνα του και στο λείψανό του, το οποίο ένα τεμάχιο μικρό έχουμε στο ναό μας, να αφήσουν την οδύνη τους, να αφήσουν τον πόνο τους και να ζητήσουν παρηγορία. Κάποια προσωπική ιστορία, φαντάζομαι, όπως είπα και προηγουμένως, έχετε γίνει αποδέκτης πολλών ιστοριών. Έχετε αγκαλιάσει ανθρώπους που πραγματικά ψυχολογικά ήταν νεράκι. Κάτι το οποίο σας έχει συγκλονίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια ιστορία που θέλετε να διηγηθείτε. Υπάρχει? Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, διότι ο Θεός ήθελε και είμαι στο νοσοκομείο, στο ναό αυτό, 20 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες από όλη την Ελλάδα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσηλευθεί στο νοσοκομείο μας τηλεφωνούν, ειδικά στην πανήγυρη του ναού μας, για να ευχηθούν χρόνια πολλά, από όλη την Ελλάδα, φυσικά και από όλο τον κόσμο κάποιες φορές. Υπάρχουν πολλές ιστορίες. Μία θα σας πω συγκεκριμένα. Ένα παιδάκι το οποίο το έφεραν από το Ρέθυμνο σε κατάσταση πολύ δύσκολη, πριν πολλά χρόνια βέβαια. Ο πατέρας του ιερέας, μιλήσαμε, προσευχηθήκαμε μαζί σχεδόν όλο το βράδυ. Το παιδί ήταν να φύγει με καρδιακό πρόβλημα πολύ δύσκολο, να φύγει στην Αθήνα για επέμβαση. Τελικά έβαλε το χέρι του ο Άγιος Λουκάς, το παιδί έγινε καλά και την επόμενη μέρα αμέσως έφυγε από το νοσοκομείο. Μία ακόμα ιστορία, αν με επιτρέψετε. Βέβαια. Μίας κυρίας η οποία ήταν τυφλή. Αξέχαστα Μεγάλη Τρίτη. Ήρθε στο ναό μας να προσκυνήσει στην ακολουθία του νυμφίου. Προσκύνησε τον νυμφίο Χριστό μέσα σε κλάματα. Τη ρώτησα, τι συμβαίνει, τι έχετε? Μου απάντησε ότι, παιδί μου, είμαι τυφλή πολλά χρόνια. Τώρα θα κάνω μια επέμβαση να δούμε αν μπορούμε κάτι να φτιάξουμε, τουλάχιστον να δω λίγο το φως του κόσμου. Της είπα να προσευχηθεί στον Άγιο Λουκά μας εδώ, να προσευχηθεί στον νυμφίο Χριστό, ναι, και θα τη βοηθήσουν. Μεγάλη Παρασκευή, την ίδια, την επόμενη Μεγάλη Παρασκευή, ήταν παρόν και ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο κύριος Ειρηναίος, στην ακολουθία του επιταφείου. Ήρθε η γυναίκα κλαίγοντας και μόνη της. Παραξενεύτηκα, τη ρώτησα, μα τι έχετε, τι έγινε? Κάνατε την επέμβαση, πήγαν όλα καλά? Μου λέει, πάτερ μου, δεν χρειάστηκε καν να κάνω επέμβαση. Ο Άγιος Λουκάς έβαλε το χέρι του και εγώ είμαι μια χαρά, και μάλιστα αύριο, μου λέει, με διώχνουν από το νοσοκομείο να πάω στο σπίτι μου να κάνω Πάσχα. Και πολλές άλλες ιστορίες, τις οποίες
Κάποια στιγμή ίσως τις γράψουμε και σε ένα βιβλίο. Και θέλει μια ολόκληρη εκπομπή, αλήθεια είναι. Δεσμευόμαστε να ξανασυνδεθούμε, να τα ξαναπούμε. Σημαντικό το έργο το οποίο επιτελείτε και εσείς προσωπικά, πατέρα Μιχαήλ. Σίγουρα κερδισμένος βγαίνετε και εσείς προσωπικά μέσα από την καθημερινή επαφή που έχετε και το γνωρίζετε και θα συμφωνήσετε με αυτό, με αυτούς τους ανθρώπους που ο καθένας από αυτούς κουβαλά το δικό του σταυρό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Έχω συνδεθεί με πολλούς ασθενείς και με τα καλά και με τα άσχημα. Βρίσκομαι στο χώρο αυτό, η Εκκλησία με έταξε στο χώρο αυτό, μου έδωσε το διακόνημα αυτό και αυτό προσπαθώ να κάνω. Ούτε για μένα προσωπικά το κάνω, ούτε για κανέναν άλλον. Μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, την ανάγκη να προσευχηθούν στο Θεό και να ζητήσουν από Αυτόν να γίνουν καλά, αλλά και να κάνουμε τα πάντα για το καλό της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας έταξε εδώ, την Εκκλησία υπηρετούμε όλοι, την Εκκλησία διακονούμε και η Εκκλησία, όπως ξέρετε, διακονεί τον άνθρωπο. Από την αρχή της, από την πρώτη μέρα δημιουργίας της, η Εκκλησία Μάλιστα. διακονεί τον άνθρωπο. Πατέρα Μιχαήλ, βιώνουμε και διανύουμε και μία πολύπλοκη συγκυρία με επίκεντρο την πανδημία και τον κορονοϊό. Η προτροπή σας προς τους τηλεθεατές μας, ποια είναι? Εγώ προσωπικά την πρώτη ημέρα των εμβολιασμών πέρσι, 4 Ιανουαρίου, εμβολιάστηκα με την πρώτη μου δόση και 25 τη δεύτερη. Μάλιστα. Και προενός μήνα την τρίτη. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να πράξει αυτό το οποίο νομίζει. Όμως και η Εκκλησία της Κρήτης και η Εκκλησία της Ελλάδος και φυσικά ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης μας προτρέπει να πράξουμε αυτό που λέει η επιστήμη. Μπράβο σας, πατέρα Μιχαήλ. Ο το δικό του. Κλείνουμε με το καλύτερο μήνυμα από μια ήπια και μεστή φωνή βέβαια. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κρατώ το μήνυμά σας. Ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή είναι το όπλο το οποίο έχει η επιστήμη, μας το έχει Βέβαια. Προσφέρει απλόχερα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να εμπιστευτούμε για ακόμα μία φορά την επιστήμη, όπως έχουμε πράξει βέβαια Αλίμονο. Στο Αλίμονο. Πέρασμα των αιώνων και των χρόνων. Να σας ευχαριστήσουμε Βέβαια. Θερμά, καλές γιορτές και δεσμευόμαστε μεγάλο μέρος εκπομπής. Θα έχει ως επίκεντρο τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και την αγάπη που δείχνετε καθημερινά στον συνάνθρωπο και σε ασθενείς. Επιτρέψτε μου πριν κλείσουμε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σύνδεση αυτή και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, ευλογημένα, καλή χρονιά, αλλά να ευχαριστήσω επίσης την Αρχιεπισκοπή μας για την αγάπη της και να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο κάθε μέρα δίνει ένα τεράστιο αγώνα για να είναι κοντά στον άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε, εννοείται. Και το προσωπικό. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.